UFC Monthly είναι και πάλι εδώ για να σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν τον μήνα που πέρασε στο μαγικό κόσμο του UFC και μπορεί να χάσατε. Και πώς να μην τα χάσετε, αφού το Σεπτέμβρη έγινε ο κακός χαμός. Άνοιξε τα σχολεία, έπιασαν βροχές, έγινε debate, κόντρα debate, ευρωμπάσκετ, εκλογές, μέχρι που κρέμασε τα γάντια του και ο Floyd Mayweather. Ο Mayweather, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θυμίζει λίγο Pixlax. Ξέρετε, αυτό που έκαναν μια τελευταία συναυλία όταν διαλύθηκαν, που την ακολούθησε μια τελευταία περιοδία σε όσες πόλεις της Ελλάδας έχουν πάνω από 8, όχι απαραίτητα μόνιμους κατοίκους, για να την ακολουθήσει μια πιο τελευταία συναυλία στην Αθήνα και να κλείσουμε 8 ετήσιες τελευταίες συναυλίες για να γιορτάσουν επέτειο από την πρώτη τελευταία συναυλία. Και μετά τη σύντομη εισαγωγή, πάμε. Πού πάμε? Νομισματοκοπείο, κύριε. Ο μήνας ξεκίνησε με το UFC 191 Τέλος πάντων, ο μήνας ξεκίνησε με τον Mighty Mouse απέναντι στον Magician για τον τίτλο στη Flyweight κατηγορία. Είναι η μικρότερη κατηγορία αντρών στο UFC και η αλήθεια είναι ότι το κοινό δεν φαίνεται να πολύ ενδιαφέρεται. Κάτι που δεν μοιάζει παράλογο, αν σκεφτεί κανείς ότι το co-main event ήταν Αρλόφσκι εναντίον Μιρ, όπου και οι δύο είναι σχεδόν δίμετροι, με συνολικό βάρος 230 κιλά, ενώ από την άλλη, αν βάλεις τον Τζόνσον πάνω στον Ντότσον, βγάζεις δεν βγάζεις ένα μπονανότε. Ο Τζόνσον πάντως έδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει αντίπαλο στην κατηγορία, αφού δεν κινδύνευσε στιγμή από τον Ντότσον, που ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται να ανέβει μια κατηγορία. Όσο για τον πρωταθλητή, έχει υπερασπιστεί τον τίτλο του 7 φορές και είναι τέταρτος σχετική κατηγορία του UFC μετά τον Άντερσον Σίλβα με 10, τον Τζόνσον Πιέρ με 9, τον Τζον Τζόνς με 8, ενώ ισοφάρισε τον Άλντο στους 7. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να μην έχει τους φαν που θα του άξιζαν. Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, ο Άντονι Τζόνσον επέστρεψε μετά την ήττα του από τον Ντάνιελ Κόρμιε και χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένα γύρο για να κερδίσει με την KO τον Τζίμι Μάνουα, ενώ ο Αντρέι Αρλόφσκι κέρδισε με μια αμφιλεγόμενη απόφαση τον Φρανκ Μιρ σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν όσο συναρπαστικό περιμέναμε. Τέλος, η αγαπημένη μας Paige VanZant έριξε περίπου 10 λεπτά ξύλο στην Alex Chambers και όταν βρήκε την ευκαιρία τελείωσε τον αγώνα με ένα armbar. Ήδη έχει κλείσει ο επόμενος αγώνας για το αγαπημένο κορίτσι του UFC με την Joanne Calderwood το Δεκέμβριο. Και να σκεφτεί κανείς ότι το μεγάλο κεφάλι του UFC, ο Dana White, μόλις πριν 4 χρόνια έλεγε ότι αποκλείεται να υπάρξουν γυναίκες του UFC. Είπα ξύπα! Στο UFC Fight Night στην Ιαπωνία, ο άνθρωπος που προσπαθεί εδώ και χρόνια να επιβάλλει τον πυροκύλι στο κλουβί, ο άνθρωπός μας, ο Big Country Roy Nelson, δεν τα κατάφερε και έχασε από τον Josh Barnett με ομόφωνη απόφαση. Όμως στην παράσταση έκλεψε το εντυπωσιακό τελείωμα του Uriah Hall στον Gerard Musashi λίγο μετά το καμπανάκι για την έναρξη του δεύτερου γύρου. Στα εξωαγωνιστικά, κακός χαμός έχει ξεσπάσει με την απόφαση της Αθλητικής Επιτροπής της Νεβάδα να αποκλείσει από κάθε αθλητική δραστηριότητα τον Nick Diaz για τα επόμενα 5 χρόνια επειδή βρέθηκε για τρίτη φορά θετικός σε χρήση κάναβης. Η ποινή που ουσιαστικά βάζει τέλος στην καριέρα του Nick Diaz, που θα είναι 37 όταν λήξει ο αποκλεισμός του, ήρθε λίγο μετά την ποινή χάδη ενός μολυσέτου στον Άντερσον Σίλβα για χρήση αναβολικών. Ο τελευταίος αυτοκράτορας, Fedor Emelianenko, επιστρέφει, αλλά όχι τελικά στο UFC. Ο Ρώσος Superstar μας είχε αφήσει με την απορία εδώ και λίγο καιρό για το πού θα κάνει το comeback και τελικά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, θα το κάνει σε ένα καινούριο promotion που διοργανώνει το παλιό αφεντικό του Pride, Nobuyuki Sakakibara, σε συνεργασία με τον Bellator, την παραμονή της πρωτοχρονιάς στην Ιαπωνία. Τον αντιπάλο του ακόμα δεν τον έχουμε μάθει, ελπίζουμε μόνο ο 38χρονος πλέον Fedor, που έχει να αγωνιστεί από το 2012, να είναι αυτός που θυμόμαστε και όχι ένας ανήμπορος παππούλης. Παππούλη! Τέζεσαι, κακομύρι μου. Δεν μου λες. Είναι όλα τέζα. Για δούμε. Άρε, παππού, θα σε φροντίσω εγώ. Έλα, παππουλή. Έλα, γκάζαμε. Δώσ' τα, παππουλή. Τρελανέ με, παππουλή. Σε άλλα νέα, η Ronda Rousey έχει τον Νοέμβριο αγώνα στην Αυστραλία με τη Holly Holm για πρώτη φορά στην ιστορία του UFC σε ανοιχτό στάδιο, χωρητικότητας περίπου 50.000 θεατών. Και όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου το event να είναι sold out, βρίσκεται παντού. Πήγε στην Ellen DeGeneres και μετά τη συνέντευξη πήρε έναν από την παραγωγή και τον πέταγε δεξιά-αριστερά, εφάρμοσε ένα πνιγμό και παραλίγο να σπάσει το χέρι σε δύο παρουσιαστές στην Αυστραλία, έκλεισε ρόλο στο remake της ταινίας Roadhouse, ένα cult διαμάντι από τα 80's με τον Patrick Swayze, ενώ μέχρι και η Beyoncé χρησιμοποίησε δηλώσεις της σε συναυλία. Τέλος, στο Ultimate Fighter οι αγώνες καλά κρατούν, όπως και οι χόντρες μεταξύ των προπονητών. Ο Faber κορυδεύει τον McGregor για το υπερβολικό του ντύσιμο και ο McGregor το Faber για τον κόλλο που έχει στο πηγούνι. Εντάξει, ο τύπος έχει ένα κόλλο στο πηγούνι, πώς να το κάνουμε. Όσο για το τι έρχεται, σε λίγες μέρες έχουμε το UFC 192 με το title fight μεταξύ του Daniel Cormier και του Alexander Gustafsson, όπου ο πρωταθλητής είναι το μεγάλο φαβορί, ενώ μια έκπληξη από τον Gustafsson μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που χρειάζονται τα light heavyweight που ειδικά μετά την απώλεια του Jones λόγω των προβλημάτων του με τη δικαιοσύνη έχουν χάσει την έγκλη τους.
Στο ίδιο event, ο Τζόνι Χέντρικ συνεχίζει την προσπάθειά του να γυρίσει στην κορυφή αντιμετωπίζοντας τον Tyron Woodley, ενώ ο Rashad Evans επιστρέφει μετά από καιρό για να αντιμετωπίσει τον Ryan Bader. Αυτά λοιπόν από εμάς, για παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο χρησιμοποιήστε τα comments και μέχρι τον άλλο μήνα.